Ευχαριστώ. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά για σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, την Παρασκευή θα υπάρχει η συνεδρίαση του Eurogroup, αλλά φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει πραγματική πρόοδος για το ελληνικό πρόγραμμα. Επικεφαλής, ο κύριος μας είπε, επικεφαλής είναι κάποιος που μας είπε τι σκέφτεται για τις γυναίκες και τις χώρες του Νότου δεν ήρθε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά ενώ είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι το μόνο πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Όλη η Ευρωζώνη και όλο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει από το δόγμα αυτό της λιτότητας. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη αν μειώνονται τα έσοδα των νοικοκυριών, των εσόδων του κράτους και η φτώχεια αυξήθηκε 7 φορές τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ενώ οι δαπάνε οι κρατικές κόπηκαν κατά 30% που είναι η μεγαλύτερη μείωση ανακεφαλής σε όλη την Ευρωζώνη και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μερικά κράτη-μέλη ζητούν όλο και περισσότερες περικοπές ζητούν να μειωθούν οι συντάξει ακόμη υπεραιτέρων λέγοντας ότι το σύστημα συνταξιοδότησε ως είναι πολύ γενναιόδωρο. Αλλά οι συνταξιούχοι όμως ζουν πολύ χειρότερα από τους συνταξιούχους αλλού στην Ευρώπη. Ζουν με λιγότερα από 660 ευρώ το μήνα και αφού δούλεψαν ολόκληρη τη ζωή του είναι ευάλωτοι στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην φτώχεια. Και όλο το μέλλον τη Ευρώπη επίση κινδυνεύει από μερικά κράτη-μέλη που νομίζουν ότι μπορούν να κερδίσουν τι εκλογέ δημιουργώντα δυσκολίε αλλού. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Τα δικαιώματα εργασία, τα κοινωνικά δικαιώματα, το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόζεται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέγοντα στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να εφαρμόζει συλλογικέ συμβάσει είναι μια απόκληση από το κοινωνικό μοντέλο το ευρωπαϊκό. Γιατί λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να τηρεί τους ευρωπαϊκούς νόμους και κανόνες, ενώ εγκαταλείπουμε τους κανόνες αυτούς για τη χώρα αυτή. Αν θέλουμε πραγματική ανάκαμψη στην Ελλάδα, αν θέλουμε να εργαστούμε μαζί για το κοινό μέλλον, δεν πρέπει να γίνει πειραματόζεο η Ελλάδα με μηδενικά δικαιώματα εργασίας. Θα πρέπει να υπερνικήσουμε το δόγμα της λιτότητας, να έχουμε μια οικονομία βιώσιμη, πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά αυτό μπορεί να μην είναι δημοφιλές σε όλα τα κράτη-μέλη και χρειάζεται θάρρος για να πούμε ότι όλοι θα ωφεληθούμε μακροπρόθεσμα, ότι πρέπει να επενδύουμε στο κοινό καλό, να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Αλλά αυτό το θάρρος είναι απαραίτητο αν θέλουμε να εγγυηθούμε το κοινό μας μέλλον.